Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και χροατέ, χαίρετε αγαπητοί φίλοι του καναλιού, καλώ ήρθατε σε μία ακόμη ευλογημένη μα συνάντηση και σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο του Αγίου Νικολάου, επισκόπου μύρων τη Λυκία του Θαυματουργού. Ο Άγιος Νικόλαος εορτάζει στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου από την Αγία μας Εκκλησία και είναι από τους πιο γνωστούς Αγίους σε όλη τη Χριστιανοσύνη είναι αυτός που προστατεύει τους θαλασσινούς και όλους εκείνους που συναντούν τρικυμίες στη ζωή τους. Γι' αυτό έχουν χτιστεί πολλές εκκλησίες προς τιμήν του και όλη του η ζωή ήταν μια θαυμαστή ενσάρκωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Το φωτεινό του παράδειγμα ας προσπαθήσουμε κι εμείς να το μιμηθούμε. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα πάταρα της Λυκίας, της Μικράς Ασίας, γύρω στο 230 με 250 μετά Χριστόν. Το πότε ακριβώς γεννήθηκε δεν μας είναι γνωστό. Το έτος 300 μετά Χριστόν, την εποχή που βασίλευαν οι Ασεβείς, Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, τότε ήταν αρχιερέας στα μοίρα της Μικράς Ασίας. Έζησε δε μέχρι και τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί, και η οικονομική τους κατάσταση ήταν πολύ καλή. Γι' αυτό οι φωτισμένοι γονείς του μόρφωσαν πρώτα την απαλή ψυχή του παιδιού τους με την πίστη στο Χριστό και ύστερα τον έστειλαν στο σχολείο για να μάθει γράμματα. Από μικρός ο Άγιος Νικόλαος έδειγνε την αφοσίωσή του και την αγάπη του για τον Θεό περνώντας την ημέρα του με προσευχές και νήστευε Τετάρτη και Παρασκευή. Ακόμα και όταν ήταν βρέφος αναφέρει η Ιερά Παράδοση ότι δεν ήθελε να θυλάσει την μητέρα του παρά μόνο μετά την δύση του ηλίου. Όταν μεγάλωσε ο Άγιος Νικόλαος μισούσε τις απρεπείς και κακές συνομιλίες και τις κακές συναναστροφές των νέων. Αγαπούσε να πηγαίνει συχνά στην εκκλησία και να συναναστρέφεται με ήσυχους και καλούς ανθρώπους άκουγε τις συμβουλές των μεγαλύτερων του και προσπαθούσε να τις εφαρμόζει όπου ήταν αναγκαίες. Έμεινε ορφανός στο άνθος της ηλικία του και απροστάτευτος μέσα στους πολλούς κινδύνους του ειδωλολατρικού περιβάλλοντος του. Εδώ είναι η πρώτη του νίκη. Τίποτε δεν τον παρασύρει. Την περιουσία που κληρονόμησε από τους γονείς του την διέθεσε για έργα αγάπης και φιλανθρωπίας στους φτωχούς, στους αδυνάμους και στους πάσχοντες. Γι' αυτό και στο μεγαλινάριό του αναφέρεται ως ορφανών προστάτης και των χειρών, πεινώντων τροφέας και πενωμένων οπλουτιστής. Οι χριστιανοί τον θαυμάζουν για την σταθερότητά του και προσεύχονται στο Θεό να τον αξιώσει να υπηρετήσει την Εκκλησία. Εκείνο τον καιρό, αρχιεπίσκοπος της Λυκίας ήταν ο θείος του. Αυτός αφού εκτίμησε τις αρετές και την μεγάλη του πίστη, τον κάλεσε στην υπηρεσία του Κυρίου και τον χειροτώνησε ιερέα της Επισκοπής. Όταν έγινε ιερέας, μοίρασε όλη την περιουσία που του άφησαν οι γονείς του στους φτωχούς, έντισε γυμνούς και δυστυχισμένους, δεν σπατάλησε την περιουσία του σε διασκεδάσεις, ούτε σε πολυτελή ενδύματα όπως κάνουν πολλοί νέοι της σημερινής εποχής, διότι άκουγε τον προφητάνακτα Δαβίδ ο οποίος έλεγε «Πλούτος εάν ρέει, μη προστήθεσθε καρδίαν». Έτσι έκανε και ο Άγιος. Δεν έδωσε προσοχή στον ρέοντα και φθαρτό πλούτο, αλλά τον σκόρπισε όπως έπρεπε για να κερδίσει την άφθαρτη και αιώνια ζωή. Η απλοχεριά του έσωσε πολλούς χριστιανούς από τον κατήφορο της αμαρτίας. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Οι μέρες του Αγίου περνούσαν με νηστεία, προσευχή και με πολλές ελεημοσύνες. Άγρυπνα γονάτιζε και παρακαλούσε τον Χριστό να του δίνει δύναμη, υπομονή και θάρρος για να μην λυγίσει στους πειρασμούς του σατανά. Από τις πολλές ελεημοσύνες που έκανε ο Άγιος, ακούστε και μία θαυμαστή και παράδοξη. Τον καιρό εκείνο ζούσε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος είχε τρεις πολύ όμορφες θυγατέρες. Από τον φθόνο των εχθρών του, ο πλούσιος έχασε όλη την περιουσία του και έφτασε σε μεγάλη φτώχεια. Βρέθηκε δε σε τέτοια θλιβερή και δύσκολη κατάσταση που δεν μπορούσε να ζήσει μαζί με τις τρεις του θυγατέρες. Αποφάσισε να τις βάλει σε πορνείο για να έχουν κάποιο εισόδημα και να μπορούν να ζήσουν. Ο Πανάγαθος Θεός, ο γινόσχον τα κρύφια των καρδιών, θέλησε να ελευθερώσει τις τρεις εκείνες ψυχές από την κόλαση και την αμαρτία. Και την ίδια εκείνη η μέρα, κατά την οποία φανέρωσε ο πατέρας των κοριτσιών τη βούλησή του, το έμαθε και ο Άγιος Νικόλαος. Αμέσως έβαλε σε ένα μαντίλι 300 φλουριά και πήγε κρυφά και το έριξε στο σπίτι του φτωχού από μια θηρίδα και έφυγε αμέσως χωρίς να γίνει αντιληπτός. Δεν ήθελε να φανερωθεί σε κανέναν γιατί απέφευγε τον έπαινο των ανθρώπων και μόνο επιθυμούσε να αρέσει στο Θεό. Άκουγε το Ιερό Ευαγγέλιο που έλεγε «Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Δηλαδή όταν κάνεις την ελεημοσύνη, να μην ξέρει το αριστερό χέρι τι κάνει το δεξί, δηλαδή να μην το γνωρίζει κανένας. Ο πατέρας των τριών κοριτσιών ξύπνησε το πρωί και είδε στο σπίτι ένα μανδύλι δεμένο και το άνοιξε αμέσως. Μόλις είδε τόσα πολλά φλουριά, έμεινε εκστατικός και έτριβε τα μάτια του από χαρά μη πιστεύοντας το γεγονός. Μέτρησε αμέσως τα φλουριά και βρήκε ακριβώς 300. Μεγάλη περιουσία είχε στα χέρια του, γι' αυτό ήταν πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος, αλλά ήθελε να μάθει ποιος έκανε αυτήν την καλή πράξη. Αφού δεν γνώριζε τον ευεργέτη του, ευχαριστούσε και δοξολογούσε συνέχεια τον Θεό. Αμέσως φρόντισε και πάντρεψε την μεγαλύτερη κόρη του με κάποιο πλούσιο της πόλης εκείνης και της έδωσε και τα τριακόσια φλουριά σαν πρίκα. Ήλπιζε δε ότι εκείνος που τον βοήθησε θα φρόντιζε να τον βοηθήσει και για την πρίκα και των άλλων δύο κοριτσιών. Αφού ο Άγιος Νικόλαος είδε ότι ο πατέρας χρησιμοποίησε τα χρήματα για καλό σκοπό, αμέσως τη δεύτερη νύχτα δένει σε άλλο μαντήλι άλλα τρακόσια φλουριά και το βράδυ πήγε και τα έριξε πάλι από τη θηρίδα. Όταν ξύπνησε το πρωί ο πατέρας των κοριτσιών, βλέπει ένα άλλο μαντίλι με άλλα τρακόσια φλουριά. Θαύμασε για το γεγονός και παρακαλούσε τον Θεό να του φανερώσει τον άνθρωπο που του έκανε αυτό το μεγάλο καλό και σώθηκαν τα κορίτσια του από την αμαρτία. Ήθελε να του φανερώσει τον ευεργέτη του που με την ελεημοσύνη του άρπαξε από τα χέρια του διαβόλου τις τρεις θηγατέρες του και τις έσωσε. Έτσι πάντρεψε και την δεύτερη κόρη του, δίνοντάς της σαν πρίκα τα τριακόσια φλουριά, ελπίζοντας στον Θεό ότι ο Ευεργέτης θα βοηθήσει και την τρίτη του θηγατέρα. Την τρίτη φορά όμως ήταν πολύ προσεκτικός και ήθελε να τρέξει και να δει τον Ευεργέτη του ο Άγιος Νικόλαος βλέποντας ότι πάντρεψε και την δεύτερη κόρη του αποφάσισε να τελειώσει το καλό οπότε έδεσε πάλι σε άλλο μαντίλι άλλα τρακόσια φλουριά και πήγε να τα ρίξει κρυφά τη νύχτα από την θυρίδα. Μόλις τα έριξε ο Άγιος, ο πατέρας των κοριτσιών ήταν ξύπνιος, δεν κοιμήθηκε. Άνοιξε την πόρτα, έτρεξε και είδε κάποιον να φεύγει τρέχοντας. Ύστερα από λίγη ώρα έτρεχε ο ένας προς τον άλλο. Ο πατέρας των κοριτσιών τον έφτασε και είδε ότι ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο πασίγνωστος και δημοφιλέστατος επίσκοπος, ο μεγάλος ευεργέτης των φτωχών και των δυστυχισμένων. Αμέσως έπεσε στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια έλεγε «Σε ευχαριστώ δούλε του Θεού» που με λυπήθηκε εμένα τον ταλέπορο και άθλιο και μου έκανε τέτοια μεγάλη ελεημοσύνη. Ευτυχώς που με πρόλαβες, γιατί διαφορετικά θα χανόμουν και ψυχικά και σωματικά. Όταν τον είδε, ο Άγιος Νικόλαος του είπε να μην φανερώσει σε κανέναν την ελεημοσύνη που του έκανε. «Δεν θέλω να πει τίποτε σε κανέναν όσο ζω για την καλοσύνη που σου έκανα», είπε ο Άγιος. Την επομένη ημέρα ο πατέρας πάντρεψε για την τρίτη του κόρη και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του ειρηνικά και δοξάζοντας το όνομα του Θεού. Ύστερα από καιρό θέλησε ο Άγιος Νικόλαος να πάει στα Ιεροσόλυμα να δει τους Αγίους Τόπους εκεί που σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Θεάνθρωπος. Έτσι μπήκε σε ένα πλοίο μαζί με άλλους χριστιανούς για να πάει στην Παλαιστίνη αφού προσκύνησε τον Άγιο Τάφο του Κυρίου, τον Γολγοθά και τον Τίμιο Σταυρό και είδε όλα τα μέρη που δίδαξε και μαρτύρησε ο Χριστός, ήθελε να μείνει εκεί και να ησυχάσει. Άγγελος Κυρίου όμως του φανερώθηκε σε όνειρο τη νύχτα και τον διέταξε να επιστρέψει στην πατρίδα του τη Μικρά Ασία. Την άλλη μέρα ο Άγιος, πιστός στην προσταγή του Αγγέλου, Κατέβηκε στο λιμάνι και ρωτούσε αν κανένα πλοίο θα ξεκινούσε για τα Πάταρα. Κανένα όμως πλοίο δεν ξεκινούσε. Τότε μερικοί ναύτες του είπαν: «Όπου βρούμε ναύλο, εκεί θα πάμε. Αμέσως ο άγιος τους είπε: «Να σας δώσω τον ναύλο και να με πάρετε στα Πάταρα της Λικίας». Ο πλοίαρχος και οι ναύτες, βλέποντας ότι ο άνεμος ήταν ούριος, ύψωσαν τα πανιά και αναχώρησαν θέλοντας να περάσουν πρώτα από την πατρίδα τους, έστριψαν το πλοίο προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά ο Θεός, για να μην λυπήσει τον Άγιο, σήκωσε μεγάλη τρικυμία, ώστε έσπασε το πιδάλιο το τιμόνι του πλοίου και οι ναύτες, απελπισμένοι, περίμεναν τον θάνατο. Ο Άγιος όμως, δια της προσευχής του, καταπράινε την φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ο πλοίαρχος μαζί με τους ναύτες του είδαν ότι έφθασαν στα πάταρα και αφού έπεσαν στα πόδια του Αγίου του ζητούσαν συγχώρεση. Ο Άγιος τους φανέρωσε τη σκέψη τους και τους συμβούλευσε να μην επαναλάβουν τέτοιο πράγμα στη ζωή τους. Τους ευχήθηκε και τους κατεβόδωσε. Επιτέλους, ύστερα από μία μεγάλη θαλασσοταραχή, ο Άγιος επέστρεψε από τα Ιεροσόλυμα στα Πάταρα. Ο κόσμος του επεφύλαξε μεγάλη υποδοχή γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ. Νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες, ακόμα και οι μοναχοί του μοναστηριού στο οποίο τον είχε αφήσει ο θείο του επίτροπο, όλοι βγήκαν να τον καλωσορίσουν και να τον υποδεχθούν. Κοντά στα Πάταρα, σε απόσταση τεσσάρων χιλιόμετρων, ήταν μία μικρή πόλη που την έλεγαν Μοίρα. Η πόλη μοίρα είναι στην Μικρά Ασία. Αργότερα έγινε πρωτεύουσα της Λυκίας. Εκεί πέθανε ο Μητροπολίτης της πόλης και ήθελαν να βρουν κάποιον άξιο για να τον αντικαταστήσει. Τότε μαζεύτηκαν οι επίσκοποι και οι κληρικοί της επαρχίας των Μύρων για να εκλέξουν αρχιερέα. Εκεί που συνεδρίαζαν σηκώθηκε ένας από τους επισκόπους και είπε στους άλλους να παρακαλέσουν τον Θεό να τους φωτίσει για να κάνουν καλή επιλογή. Τη νύχτα όλοι οι επίσκοποι είδαν στον ύπνο τους έναν άγγελο που τους είπε να πάνε το πρωί στην εκκλησία και όποιος μπει πρώτος μέσα αυτόν να κάνουν επίσκοπο. Πράγματι έτσι έγινε. Ο πρώτος που μπήκε στο ναό ήταν ο Νικόλαος και χειροτονήθηκε ο Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων. Η φιλανθρωπική του δράση μεγάλωσε πολύ όταν έγινε αρχιερέας. Ίδρυσε φτωχοκομείο, ξενώνα, νοσοκομείο και άλλα ιδρύματα. Την εποχή εκείνη γύρω στο 300 και μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας της Ρώμης Διοκλητιανός πίστευε πως η αρχαία ειδωλολατρική η θρησκεία ήταν απαραίτητη για την ενότητα του κράτους. Γι' αυτό και καταδίωξε πολύ σκληρά τους χριστιανούς. Αργότερα όμως, το 305 μετά Χριστόν, ο Διοκλητιανός ιτήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και εξορίστηκε στην Δαλματία. Εκείνα τα χρόνια, ένας άλλος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο Μαξιμιανός, έκανε μεγάλο διωγμό των χριστιανών. Αυτός είχε την κυριαρχία του στην Ισπανία, την Αφρική και την Ιταλία, με έδρα τα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο. Στην μάχη εκεί πέρα στα Μεδιόλανα συγκρούστηκε με τον Μέγα Κωνσταντίνο που τον σκότωσε. Και έτσι ο Μέγας Κωνσταντίνος αργότερα έγινε μονάρχης της πάλε ποτέ Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έτσι έχουμε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία με την μεταφορά της πρωτεύουσα από την Ρώμη στην Νέα Ρώμη την Κωνσταντινούπολη, την πόλη εκείνη που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αλλά προτού να γίνει αυτό και προτού να υπογραφεί το διάταγμα της ανεξιθρησκείας, ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός έστειλαν αγγελιοφόρους σε όλους τους επάρχους και τους διέταξαν να τιμωρούν τους εχθρούς των αρχαίων θεών, τους χριστιανούς, αν όμως αρνηθούν το Χριστό να τους τιμούν με πλούτη και δόξα. Πολλοί χριστιανοί, από το φόβο των σκληρών βασανιστηρίων, προσκυνούσαν τα είδωλα και έπαιρναν χρήματα, κτήματα και δόξα. Άλλοι πάλι ομολογούσαν με θαραλέο φρόνημα ότι είναι χριστιανοί και έτσι μαρτυρούσαν με φρικτά βασανιστήρια. Σε αυτόν τον διωγμό ο έπαρχος της Λυκίας έπιασε πολλούς χριστιανούς και μαζί με αυτούς και τον Άγιο Νικόλαο, τους έδιωξε από τα μοίρα της λυκία και τους έριξε στην φυλακή για έξι ολόκληρα χρόνια. Ο Άγιος Νικόλαος, ακόμα και μέσα στη φυλακή, δίδασκε τους χριστιανούς και τους ενθάρρυνε. Εκεί στη φυλακή βασανίστηκε πάρα πολύ σκληρά. Από τους πολλούς αραβδισμούς που του έδωσαν, το σώμα του έγινε κατάμαυρο και έτρεχε αίμα από τις πληγές, δεμένος με βαριές αλυσίδες, ρίχτηκε στην φυλακή για να συνεχιστούν τα μαρτύριά του και τότε είδε με τα μάτια του το Χριστό να του γιατρεύει τις πληγές, να τον ενθαρρύνει και να τον πλημμυρίζει με ανέκφραστη αγαλίαση. Κόντευε να ξημερώσει. Ο Άγιος, φορτωμένος με αλυσίδες, έκανε την πρωινή προσευχή του. Ευχαριστούσε τον Πανάγαθο Θεό που τον αξίωνε να φέρει τα στίγματα του Κυρίου στο σώμα του σαν τον Απόστολο Παύλο. Η χαρά του κορυφώθηκε όταν σε λίγο άκουσε μέσα στην σκοτεινιά της φυλακής αγγελικές φωνές να ψάλουν μαζί του και μύρισε η ευωδία ουράνιου θυμιάματος. Μόλις πρόβαλε η αυγή, οι πρώτες ακτίνες του ηλίου απλώνονταν στην γη. Όταν έξω ακούστηκαν πολλές φωνές, σωστός αλλά λαγμός, σύεται η φυλακή, και άγριοι κτύποι συνταράσουν την σιδερένια πόρτα, ζητώντας να την παραβιάσουν. Ο Άγιος σκέφτεται. Φαίνεται ότι ήρθε η ευλογημένη ώρα. Ή ήρθαν για να συνεχίσουν πιο άγρια τα μαρτύρια. Ενίσχυσε με Κύριε να τα αντικρίσω με το ίδιο χαμόγελο και δέξου το πνεύμα μου στους κόλπους σου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη σκέψη του και η σιδερένια πόρτα κλονίζεται, υποχωρεί, ανοίγει διάπλατα. Τρελός από χαρά ο δεσμοφύλακας ορμά μέσα, αρπάζει τον Άγιο στα χέρια του, κλαίγοντας και προσκυνώντας τα δεσμά του, που δέχθηκε για την αγάπη του Χριστού, και τον βγάζει έξω από την φυλακή και τον φέρνει θριαμβευτικά στην Μητρόπολη του. Οι θερμές προσευχές του λαού για τον Πειμενάρχη τους εισακούστηκαν. Όταν ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός νικήθηκαν, ανέβηκε στο θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο γιος του Κωνσταντίνου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης, ο οποίος ονομάστηκε μετά Μέγας από τα μεγάλα έργα που έκανε και τον τρόπο που αναδιοργάνωσε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος διέταξε όλους τους επάρχους να ελευθερώσουν όλους τους χριστιανούς από τις φυλακές και να γκρεμίσουν τους βωμούς των ιδωλολατρών. Ποιος μπορεί να περιγράψει τι έγινε τότε. Η γλώσσα του ανθρώπου είναι αδύνατη να εκφράσει τα συναισθήματα που πλημμύριζαν τον λαό και η πένα ήταν αδύναμη για να παραστήσει την χαρά που κατέλαβε τους χριστιανούς. Ο Άγιος, αδύνατος στο σώμα από τα πολλά βάσανα, ακμαίος όμως στην ψυχή, συνεχίζει τα υψηλά του καθήκοντα. Πέρασε πια η τρικυμία και ήρθε η γαλήνη, ο Άγιος είναι ξανά στον θρόνο Του, ελεύθερος να φωτίζει τον δρόμο των χριστιανών, ελεύθερος να σπογγίσει τα δάκρυά Τους, να αλατρεύει τον Θεό, να ανυψώνει το πίμνιό Του στα ύψη του ιερού και μεγάλου προορισμού Του. Δεν φοβάται πια τους εχθρούς της πίστεως. Στα Άγια χέρια Του, ο Πανάγαθος Θεός εμπιστεύθηκε θεϊκή δύναμη, και εκείνος την χρησιμοποιούσε με αγαθότητα, με πραότητα, μα και με ορμή συνταρακτική, όταν αντίκριζε τους αγώνες εναντίον του σατανά και των οργάνων του. Έτσι πέρασε όλη του η ζωή. Έφθασε παντού και όταν δεν μπορούσε να φτάσει με τα άθλια μέσα της συγκοινωνίας της εποχής εκείνης, έφτανε με το πνεύμα του. Παρηγορούσε τους πονεμένους και συμβούλευε τους πλανημένους, ενίσχυε τους φτωχούς και υπερασπιζόταν τους αδύναμους. Ο Άγιος Νικόλαος φρόντιζε ιδιαίτερα για τα νιάτα. Ήταν ένας φωτεινός οδηγός που με τα λόγια του και το παράδειγμά του φώτιζε, καθοδηγούσε και ενέπνεε. Τις ελεημοσύνες, τις αγρυπνίες και τις νηστείες του, μόνο ο Θεός τις ξέρει. Απέφευγε τον έπαινο των ανθρώπων και ζητούσε μόνο την δόξα του Θεού. Αλλά όσο κρυβόταν ο Άγιος, τόσο ο Πανάγαθος Θεός τον τιμούσε, γιατί ο Άγιος τιμούσε τον Θεό με τα έργα του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου παρουσιάστηκε πάλι ο Σατανάς με μορφή ανθρώπου και αυτός ήταν ο Άριος. Ο Άριος ήταν διάκονος της Εκκλησίας και αρκετά μορφωμένος και δίδασκε την πλάνη του ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά τον έφτιαξε ο Θεός ότι δηλαδή ο Χριστός είναι δημιούργημα του Θεού και όχι εισάξιος με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα. Ο αρχιερέας της Αλεξανδρίας Πέτρος τον έδιωξε από την Επισκοπή αλλά ο Άριος κατόρθωσε με την πιστικότητα του λόγου του και με την χρηματική δωροδοκία να πάρει με το μέρος του τον Μητροπολίτη Νικομηδίας και πολλούς άλλους αρχιερείς. Τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος για να σταματήσει η σύγχυση μέσα στη χριστιανοσύνη έδωσε εντολή να μαζευτούν όλοι οι Μητροπολίτες και οι κληρικοί στην νίκαια της Βυθινίας το 325 και να βρουν τη λύση να λάμψει η αλήθεια. Και έχουμε λοιπόν την συγκρότηση της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία πήραν μέρος 318 θεοφόροι πατέρες και ο ίδιος ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Μεταξύ των πατέρων που πήραν μέρος ήταν ο Άγιος Πυρίδωνας, ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι. Όταν σε κάποια στιγμή ο Άριος έφερε σε αδιέξοδο τους Αγίους Πατέρες, ο Άγιος Σπυρίδωνας έκανε το θαύμα με το κεραμίδι δηλαδή έβαλε ένα κομμάτι κεραμίδι στη χούφτα του, το έσφιξε και είπε «Όπως το κεραμίδι αποτελείται από τρία μέρη, χώμα, νερό και φωτιά, έτσι και ο Θεός είναι τριαδικός». Επήρε το κεραμίδι και είπε «Εις όνομα του Πατρός» και πετάχτηκε η φωτιά ψηλά και του Ιού και έπεσε κάτω το νερό και του Αγίου Πνεύματος και έμεινε το χώμα στο χέρι του. Και με το θαύμα λοιπόν απέδειξε ότι ο Θεός μας είναι τριαδικός, τρία πρόσωπα αλλά μία θεότητα, πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Άριος όμως λόγω του εγωισμού του δεν πίστηκε και με την ρητορική του ικανότητα, γιατί ήταν πολύμορφωμένος, μιλούσε με θάρρος και παρησία, είπε λοιπόν ότι το θαύμα αυτό είναι δαιμονικό τότε ο Άγιος Νικόλαος γεμάτος από ιερή αγανάκτηση βλέπετε λοιπόν ότι και ο πράος άνθρωπος κανόνας της πίστεως και εικόνα πραότητος ακόμα και ο πράος Άγιος Νικόλαος ο ήρεμος, ο ταπεινός και τόσο καλοκάγαθος Άγιος δεν κρατήθηκε σηκώθηκε από τη θέση του και έδωσε ένα δυνατό ράπισμα, ένα χαστούκι στον Άριο και επειδή απαγορευόταν παρουσία του βασιλέως να γίνει μια τέτοια πράξη απαγορευόταν να χτυπήσει κάποιος κάποιον παρουσία του βασιλέως είπε ο Άριος στο Μέγα Κωνσταντίνο δεν είναι σωστό βασιλέα μπροστά σου ένας από τους πατέρες να με χτυπήσει και έδωσε και κάποιο χρήμα κάποια δωροδοκία και έτσι λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος φυλάκισε τον Άγιο Νικόλαο μέχρι να τελειώσει η σύνοδος. Φυλακίστηκε λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος γιατί δεν επιτρεπόταν κανείς να χτυπήσει κάποιον μπροστά στα μάτια του αυτοκράτορα και κανονικά η ποινή ήταν ο θάνατος. Ο αυτοκράτορας αμέσως έδωσε εντολή να συλλάβουν τον επίσκοπο Μύρον τον Νικόλαο. Τον έδεσαν και τον έβαλαν στην φυλακή γιατί τον σεβόταν και δεν ήθελε τον θάνατό του. Τη νύχτα παρουσιάστηκε ο Χριστός με την Παναγία στην φυλακή μέσα σε ένα άσπρο σύννεφο και τον ρώτησαν γιατί Νικόλαε σε έβαλαν φυλακή για τη δικιά σας αγάπη και την πίστη μου απάντησε ο Νικόλαος. Τότε ο Χριστός τον ελευθέρωσε από τα δεσμά και του έδωσε ένα Ευαγγέλιο και η Παναγία μας του έδωσε το ομόφορο του αρχιερέα. Από τότε καθιερώθηκε όλοι οι αρχιερείς να φορούν ομοφόριο. Την άλλη μέρα όταν του πήγαν φαγητό και νερό στην φυλακή, τον είδαν να διαβάζει το Ευαγγέλιο ντυμένο με τα αρχιερατικά του άμφια. Και τότε όλοι κατάλαβαν τι συνέβη και δόξασαν τον Θεό. Η Σύνοδος καταδίκασε τον Άριο ως ερετικός που ήταν και οι πατέρες επέστρεψαν στις επαρχίες τους». Έτσι ο Άγιος Νικόλαος επέστρεψε στα μοίρα της ηλικία. Σε ηλικία 100 χρόνων περίπου ασθένησε και μετά από λίγο κοιμήθηκε περί το έτος 333 μετά Χριστόν για να πάει να βρει τον Κύριο που τόσο πολύ αγάπησε. Προτού φύγει από αυτόν τον μάταιο κόσμο, την ώρα που προσευχόταν, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είδε τους αγγέλους που ερχόντουσαν για να παραλάβουν την αγιασμένη ψυχή του, το ιερό λείψανο τάφηκε στην επισκοπή της Λυκίας. Η Εκκλησία μας τιμά την Ιερά Μνήμη του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου, την ημέρα που κοιμήθηκε και τον κατέταξε μεταξύ των μεγαλύτερων και επισημότερων Αγίων. Επίσης, η πέμπτη ημέρα της εβδομάδας, είναι αφιερωμένη σε Αυτόν. Από την Εκκλησία μας χαρακτηρίστηκε και ως εισαπόστολος για το μεγάλο του έργο. Θεωρείται και σαν ένας από τους μεγάλους προστάτες του ελληνικού γένους, γιατί ο μέγιστος αυτός ιεράρχης με τα άπειρα θαύματά του ανεδείχθη ο προστάτης Άγιος των θαλασσινών και των ναυτιλωμένων. Επειδή η Ελλάδα είναι κατεξοχήν ναυτική χώρα τόσο στο εμπόριο όσο και στο πολεμικό ναυτικό γιορτάζει πανηγυρικά τον Άγιο. Αλλά τον Άγιο Νικόλαο δεν τον τιμούν μόνο οι άνθρωποι της θάλασσας αλλά και το σύνολο του Ορθοδόξου Χριστιανικού Κόσμου. Να έχουμε την ευχή Του και να μας βοηθά και όλους εμάς στις φουρτούνες της ζωής. Ο Άγιος Νικόλαος είναι πολύ θαυματουργός. Πάρα πολλές φορές έχει σώσει τους ναυτικούς που κινδύνευαν στην θάλασσα και τον επικαλέστηκαν. Επίσης έσωσε και τρεις υπόδικους στρατηγούς από άδικο θάνατο όταν φανερώθηκε στον ύπνο του αυτοκράτορα και τον διέταξε να μην θανατωθούν αυτοί οι τρεις άνθρωποι γιατί είναι άδικος ο θάνατος και έτσι λοιπόν ματαιώθηκε η εκτέλεσή τους και πάρα πολλά άλλα θαύματα και στο λοιμό εκεί στην πατρίδα του, θαυματουργικά με την προσευχή του Αγίου έφτασε καράβι που του έδωσε σιτάρι για να φάνε οι άνθρωποι και τα θαύματά του πραγματικά είναι αμέτρητα. Να τον παρακαλέσουμε και εμείς να μας δίνει την ευλογία του, να μας σκεπάζει, να έχουμε την ευχή του και να πρεσβεύει για μας στο Χριστό, για να μπορέσουμε και εμείς να αγωνιστούμε και να κληρονομήσουμε την ουράνια βασιλεία των ουρανών. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ιδιαίτερα λαοφιλής Άγιος και κατέχει ιδιαίτερη θέση στις καρδιές των χριστιανών. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα στην Λικία και ήταν ο μόνος γιος μιας πλούσιας θρησκευόμενης οικογένειας. Όταν έφυγαν οι γονείς του, μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς σε μικρή ηλικία χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και η ζωή του αφιερώθηκε στο πίμνιό του, στους φτωχούς, στους αναξιοπαθούντες, στους ανθρώπους που επιζητούσαν την συμπαράστασή του, χωρίς μάλιστα ποτέ να επιδιώκει να γίνουν γνωστές οι πράξεις του. Κατά την ασκητική ζωή του, η φωνή του Θεού τον διέταξε να ζήσει με ανθρώπους γιατί μόνο έτσι θα δόξαζε το όνομά του. Εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος μύρων της Λικίας και υπηρέτησε το πίμνιό του σαν αληθινός ποιμένας. Στη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού από το 303 έως το 311 μετά Χριστόν, ο Άγιος Νικόλαος φυλακίστηκε, αλλά όμως δεν έπαψε ποτέ να διαδίδει την Ορθόδοξο πίστη. Επί της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου συμμετείχε το 325 Μ.Χ. στην πρώτη σύνοδο της Νικέας, η οποία έγινε κατά του Αριανισμού. Ας δούμε τώρα τα μεγάλα θαύματα που επιτέλεσε ο Άγιος Νικόλαος. Κάποτε ο Άγιος Νικόλαος αναχώρησε με ένα Αιγυπτιακό καράβι για τα Ιεροσόλυμα να δει τους Αγίους τόπους και να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου. Το βράδυ είδε στον ύπνο του ότι είχε πιάσει μεγάλη τρικυμία και ο σατανάς έκοψε τα σκηνιά από το καράβι και έσπασε το τιμόνι. Το πρωί λέει στον καπετάνιο ότι αν πιάσει τρικυμία να μην φοβηθεί διότι θα είναι έργο του σατανά, αλλά ο Θεός θα τους βοηθήσει. Στο καράβι ήταν πολλοί χριστιανοί και πήγαιναν και αυτοί να προσκυνήσουν. Στη μέση του ταξιδιού τους ξέσπασε πολύ μεγάλη φουρτούνα και περίμεναν όλοι τους να βουλιάξουν από στιγμή σε στιγμή. Αμέσως όλοι πήγαν κοντά στον Άγιο. Πράγματι ο Άγιος γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο παρακαλώντας τον να καταπαύσει η μεγάλη θαλασσοταραχή και ο πολύ δυνατός άνεμος. Και πράγματι ο άνεμος σταμάτησε και η θάλασσα γαλίνεψε. Όμως κάποιος ναύτης την ώρα της φουρτούνας ανέβηκε στο κατάρτι για να φτιάξει το πανί, γλίστρισε και έπεσε στο κατάστρωμα και σκοτώθηκε. Τότε ο Άγιος Νικόλαος πήγε κοντά του, παρακάλεσε τον Θεό να τον αναστήσει και έτσι λοιπόν έγινε το θαύμα. Ο ναύτης αναστήθηκε. Σηκώθηκε σαν να ξύπνησε από τον ύπνο. Μάλιστα μετά από αυτό το γεγονός πολλοί έτρεξαν στον Άγιο και βρήκαν την θεραπεία τους αφού ο Άγιος προσκύνησε στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και είδε τα μέρη που δίδαξε και μαρτύρησε ο Χριστός, θέλησε να επιστρέψει στην πατρίδα του, μα κανένα πλοίο δεν πήγαινε αν δεν έβρισκε ναύλο. Τότε ο Άγιος είπε στον καπετάνιο ότι ο ίδιος θα του πληρώσει όλο τον ναύλο για να τον πάρει στα πάταρα. Όταν ανοίχθηκαν στο πέλαγος, ο αέρας ήταν καλός. Αλλά αυτοί όμως, αντί να πάνε στα πάταρα, ξεκίνησαν για τη δικιά τους πατρίδα και τότε ξαφνικά άρχισε μία φοβερή τρικυμία που τους έσπασε το τιμόνι και το πλοίο ακυβέρνητο τσακιζόταν στους βράχους. Ο Άγιος τότε παρακάλεσε τον Θεό μέσα από την καρδιά του και η θάλασσα γαλήνεψε και με ένα χοντρό ξύλο που μεταχειρίστηκε σαν τιμόνι έφτασαν στα πάταρα. Όλοι τους χάρηκαν και δόξασαν τον Πανάγαθο. Κάποτε ήρθε πολύ μεγάλη πείνα στην περιοχή της Λυκίας και τα μοίρα η επαρχία του Αγίου Νικολάου κινδύνεψε να καταστραφεί, αλλά ο Άγιος λυπήθηκε το πιμνιό του. Κάποιος πλοίαρχος φόρτωσε το πλοίο του με σιτάρι, με προορισμό την Γαλλία. Τη νύχτα στον ύπνο του βλέπει τον Άγιο Νικόλαο να του λέει «Το σιτάρι να το πας στα μοίρα της Λυκίας και όχι στη Γαλλία» γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πείνα και θα το πουλήσεις πολύ ακριβά και γρήγορα. Πάρε λοιπόν και τρία φλουριά και όταν φτάσεις στα μοίρα θα πάρεις και τα υπόλοιπα χρήματα. Το πρωί αφού ξύπνησε ο πλοίαρχος βρήκε στα χέρια του τα νομίσματα. Διηγήθηκε στους ναύτες του τα όσα συνέβησαν τη νύχτα και τους έδειξε τα νομίσματα και όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγήσουν το πλοίο στα μοίρα διότι έτσι ήταν το θέλημα του Θεού. Πράγματι, αφού έφτασαν στα μοίρα, πούλησαν αμέσως όλο το σιτάρι σε πολύ καλή τιμή, οι δεκάτοι και των μοιραίων δόξασαν τον Θεό, ο οποίος τους φρόντισε για να μην πεθάνουν. Κάποτε ένα καϊκι κινδύνεψε να βουλιάξει. Οι ναύτες του τότε κάλεσαν τον Άγιο Νικόλαο για να τους σώσει, γιατί ήξεραν ότι ο Άγιος είναι προστάτης των θαλασσινών και ότι θα τους βοηθούσε. Τον επικαλέστηκαν τον Άγιο με αυτά τα λόγια. «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας την ώρα αυτή, γιατί πνιγόμαστε». Πράγματι ξαφνικά παρουσιάστηκε στην πρίμνη του Καϊκιού ένας καλόγερος που κρατούσε το τιμόνι και είπε στους ναύτες «Μη φοβάστε, με φωνάξατε και ήρθα να σας βοηθήσω αμέσως». Όταν η θάλασσα γαλήνεψε, ο Άγιος χάθηκε. Οι ναύτε βγήκαν στο λιμάνι των Μύρων και ζήτησαν να δουν τον Άγιο Νικόλαο. Μόλις μπήκαν στην Μητρόπολη, είδαν τον ίδιο καλό γερό που ήταν στο τιμόνι και του έσωσε. Τον έβλεπαν για πρώτη φορά και τον γνώρισαν. Ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Αμέσως έπεσαν και τον προσκυνούσαν λέγοντας «Σε ευχαριστούμε δούλε του Θεού, γιατί αν δεν προλάβαινες να έρθεις, θα πνιγόμασταν στη θάλασσα». Άλλο ένα θαύμα που έκανε ο Άγιος Νικόλαος είναι όταν μία μέρα παρουσιάστηκε μία γριά που δεν ήταν άλλη από τον Σατανά, παρουσιάστηκε στον πλοίαρχο ενός καϊκιού που θα πήγαινε με πολλούς χριστιανούς στα μοίρα για να προσκυνήσουν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το ιερό του Λείψανο. Αυτή λοιπόν η γριά του λέει ότι ήθελε να πάει και αυτή να προσκυνήσει το Λείψανο μα δεν αντέχει την θάλασσα γιατί είναι γριούλα και τον παρακάλεσε να πάρει ένα δοχείο με λάδι για να ανάψουν τα καντήλια. Ο πλοίαρχος λοιπόν πήρε το δοχείο με το λάδι που του έδωσε η γρία. Όλη την ημέρα ταξίδευαν καλά αλλά τα μεσάνυχτα φάνηκε ο Άγιος Νικόλαος στον πλοίαρχο και του είπε να πετάξει το δοχείο με το λάδι που του είχε δώσει η γριά γιατί εκεί μέσα ήταν κρυμμένος ο σατανάς. Την άλλη μέρα ο πλοίαρχος το πέταξε στη θάλασσα αμέσως μία φοβερή φλόγα βγήκε από μέσα και μύριζε θιάφι και σηκώθηκε τόσο μεγάλο κύμα που κόντεψε να βουλιάξει το καΐκι. Κάποτε στη Μικρά Ασία μία μεγάλη περιοχή ονομαζόταν Φρυγία η Μεγάλη και μία άλλη περιοχή κοντά στον Ελίσποντο την οποία οι Έλληνες την ονόμαζαν Τρία ήταν η Μικρή Φρυγία. Στη Μεγάλη Φρυγία κατοικούσαν άνθρωποι αλόφιλοι και ξένοι, οι λεγόμενοι τα Ιφάλι. Αυτοί λοιπόν μία μέρα επαναστάτησαν εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν το έμαθε αυτό ο Αυτοκράτορας, έστειλε τρεις σπουδαίους στρατηγούς με πολύ στρατό και πλοία για να τους ειρηνεύσει και να τους καθησυχάσει. Η στρατηγή ήταν ο Νεποτιανός, ο Ούρσος και ο Ερπιλίων. Επειδή έκανε τρικυμία μεγάλη, οι τρει στρατηγοί οδήγησαν τα πλοία για το στρατό στο λιμάνι των Μύρων που λεγόταν Ανδριάκη και έμειναν εκεί ώσπου να καλυτερέψει ο καιρός. Οι στρατιώτες επειδή ήσαν συνηθισμένοι στις αρπαγές βγήκαν αμέσως στην πόλη Μύρα και άρπαζαν από τους κατοίκους ό,τι έβρισκαν. Μόλις το έμαθε αυτό ο Άγιος Νικόλαος πήγε στο λιμάνι και βρήκε τους στρατηγούς και τους λέει «Ποιοι είστε εσείς» Εκείνοι μόλις είδαν τον αρχιερέα απάντησαν ταπεινά «Είμαστε δούλοι του βασιλιά της αγιοσύνης σου και πηγαίνουμε με διαταγή του βασιλιά να ειρηνεύσουμε τους ταϊφάλους οι οποίοι επαναστάτησαν και επειδή δεν κάνει καλό καιρό για να αναχωρήσουμε αναγκαστήκαμε να μείνουμε εδώ ώσπου να καλυτερεύσει ο καιρός». Τότε ο Άγιος Νικόλαος τους είπε «Αφού ήρθατε να ειρηνεύσετε κόσμο επαναστατημένο, όπως σας διέταξε ο βασιλιάς σας, γιατί έρχεστε σε κόσμο ειρηνικό και προκαλείτε τόση μεγάλη σύγχυση και ταραχή αρπάζοντας ό,τι βρίσκεται». Μόλις άκουσαν οι χιλίαρχοι, φοβήθηκαν πολύ γιατί ήταν καλοί χριστιανοί και αγαθοί και είπαν προς τον «Αγιο» Ποιος είναι αυτός που προκαλεί σύγχυση Άγιε Δέσποτα» Ο δε Άγιος απάντησε «Εσείς είστε γιατί αφήνετε τους στρατιώτες σας να αρπάζουν από την αγορά ό,τι θέλουν. Εσείς φταίτε». Αμέσως οι στρατηγοί έτρεξαν στην αγορά, χτυπήσανε μερικούς στρατιώτες και άλλους τους συμβούλευσαν να ησυχάσουν. Τα δε πράγματα που είχαν κλέψει τα μοίρασαν στον κόσμο από εκεί που τα πήραν. Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξένησε τους τρεις στρατιγούς στην Μητρόπολη και ω καλός πατέρας και αρχιερέας συμβούλευσε και ευχήθηκε σε αυτούς συνοδεύοντα τους μέχρι το λιμάνι Ανδριάκη των Μοιραίων. Ενώ οι στρατηγοί και οι στρατιώτες ετοιμάζονταν να μπουν στα πλοία για να αναχωρήσουν, ο δε Άγιος Νικόλαος ξεκίνησε από το λιμάνι επιστρέφοντας στα μοίρα ξαφνικά βλέπει μία ομάδα από άνδρες και γυναίκες να κλαίνε και να τον παρακαλούν να προφθάσει και να ελευθερώσει τρεις συγγενείς τους, τους οποίους άδικα ο διοικητής του τόπου Ευστάθιος καταδίκασε σε θάνατο αφού δωροδοκήθηκε από τους εχθρούς τους. Αφού ο Άγιος έμαθε την άδικη απόφαση, παρακάλεσε τους στρατηγούς να τον ακολουθήσουν και να σπεύσουν γρήγορα για να προλάβουν τους καταδικαστέντες σε θάνατο και να τους γλιτώσουν. Πράγματι, μόλις που πρόλαβαν και έφτασαν στον τόπο της εκτέλεσης την τελευταία στιγμή και ο Άγιος άρπαξε από τα χέρια του Δήμιου το σπαθί με το οποίο επρόκειτο να αποκεφαλίσει τους μελοθάνατους και αφού τους έλυσε τα δεσμά, του άφησε ελεύθερους. Όταν το γεγονό διαδόθηκε στην πόλη, άνδρε και γυναίκε έτρεχαν για να δουν. Το ίδιο έπραξε και ο Ευστάθιο, καβαλάρη στο άλογο του, και έτρεξε να δει τι συνέβη. Μόλι τον είδε ο Άγιο Νικόλαο, του ανέφερε για την δωροδοκία και την άδικη κρίση που επέβαλε σε αυτού του αθώου. Ο Ευστάθιο τότε ομολόγησε ότι ο Σιμωνίδη και ο Ευδόξιο ήταν οι πρώτοι που μαρτύρησαν εναντίον του. Τότε ο Άγιος διαμαρτυρήθηκε ενώπιον των τριών στρατηγών ότι θα καταγγείλει αυτήν την πράξη στον βασιλέα για να μάθει ο Ευστάθιος ότι είναι άδικος κριτής. Μόλις άκουσε αυτά ο Ευστάθιος φοβήθηκε πάρα πολύ και αμέσως έπεσε στα πόδια του Αγίου ζητώντας του την συγχώρηση. Ο Άγιος λοιπόν τον συγχώρησε και επήλθε αγάπη μεταξύ τους. Αφού είδαν όλα αυτά που συνέβησαν, οι τρεις στρατηγοί μπήκαν στα πλοία τους και αναχώρησαν για τη φρυγία, για να ειρηνεύσουν τους ταϊφάλους. Πράγματι, αφού νίκησαν τους ταϊφάλους και τους ειρήνευσαν, γύρισαν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ο αυτοκράτορας τους τίμησε δίνοντάς τους πολλά δώρα και τους έβαλε σε υψηλότερη θέση. Μα ο σατανάς παρακίνησε μερικούς κακούς ανθρώπους να πλησιάσουν τον επίτροπο του βασιλιά Αυλάβιο και να κατηγορήσουν τους στρατηγούς ότι τάχα δεν χτύπησαν τους επαναστάτες παρά μόνο έκαναν μυστική συμφωνία μαζί τους να κάνουν ξεχωριστό κράτος με βασιλιάδες τους ίδιους τους τρεις στρατηγούς Νεποτιανό, Ούρσο και Ερπίλιο. Οι συκοφάντες λοιπόν έδωσαν πάρα πολλά χρήματα στον Αβλάβιο, και αυτό τους φυλάκισε χωρίς οι στρατηγοί να γνωρίζουν ποια είναι η αιτία. Οι κακοί εκείνοι άνθρωποι φοβούμενοι μήπως φανερωθούν μία μέρα μέσα στον βασιλιά σαν ψεύτες έδωσαν ακόμα περισσότερα χρήματα στον αυλάβιο για να διατάξει να σκοτώσουν τους στρατηγούς. Αμέσως αυτός πήγε στον αυτοκράτορα και του είπε «Πολυχρονεμένε μου βασιλιά, οι τρεις στρατηγοί σου, Νεποτιανός, ούρσος και ερπηλίων, τους οποίους έστειλε να ειρηνεύσουν τους ταϊφάλους, αντί να εκτελέσουν την προσταγή σου, τους παρέσυραν με το μέρος τους και σκέφτονται να επαναστήσουν κατά της βασιλείας σου. Εγώ τους φυλάκισα και τώρα η βασιλεία σου πρέπει να τους σκοτώσει για να γλιτώσεις από αυτούς και να παραδειγματιστούν και οι άλλοι. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος άκουσε τον αυλάβιο τον πίστεψε και διέταξε να αποκεφαλισθούν την επόμενη ημέρα. Τότε ο Αβλάβιος έγραψε την καταδίκη και έστειλε είδηση στη φυλακή να δοθεί η αγγελία στους στρατηγούς. Όταν ο δεσμοφύλακας πήρε την είδηση και την διάβασε, άρχισε να κλαίει και πήγε αμέσως στους στρατηγούς και τους είπε «Αύριο αποκεφαλίζεστε. Εάν έχετε κάτι να γράψετε στις οικογένειές σας, να το πράξετε το συντομότερο». Μόλις άκουσαν τη διαταγή του βασιλιά, παρέλυσαν τα μέλη τους, χωρίς να γνωρίζουν την αιτία της καταδίκης και φώναζαν και έλεγαν «Σε ποιο πράγμα φταίξαμε ενώπιον του Θεού και του βασιλιά και μας καταδικάζεται σε θάνατο, ποια είναι η αμαρτία μας και θέλουν να μας σκοτώσουν». Οι τρεις στρατηγοί έγραψαν στην φυλακή τη διαθήκη τους και τις τελευταίες επιθυμίες τους ο ένας από τους τρεις, ο Νεποτιανός, είπε ότι στο σημείο που φτάσαμε τώρα μόνο ο επίσκοπος της Λυκίας μπορεί να μας βοηθήσει και να μας σώσει από τον θάνατο. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας ελευθερώσει και να μας σώσει. Θυμάστε, τους λέει, τι συνέβη στα μοίρα της Λυκίας με τον Μέγα Νικόλαο, ο οποίος ελευθέρωσε από άδικο θάνατο τους τρεις άνδρες, αυτός γνωρίζει για μας και πρέπει να προσευχηθούμε και να Τον παρακαλέσουμε να μας απελευθερώσει. Πράγματι και οι τρεις άντρε με δάκρυα στα μάτια φώναζαν «Κύριε ο Θεός του πατρός Σιμών Νικολάου, ο οποίος ελευθέρωσε από τον άδικο θάνατο τους τρεις άνδρες στα μοίρα, πρόφθασε Κύριε και μη παρίδη την αδικία ταύτη» και ουδέ να μας λησμονήσεις από τον κίνδυνο θανάτου που βρισκόμαστε. Ελευθέρωσέ μας από τα χέρια των εχθρών μας και πρόφθασε σε βοήθειά μας, γιατί αύριο θα θανατοθούμε. Όλη τη νύχτα προσεύχονταν γονατιστή μέσα στην φυλακή και πραγματικά το ίδιο βράδυ ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος βλέπει σε οπτασία τον Άγιο Νικόλαο να του λέει «Βασιλιά, ξύπνα, και ελευθέρωσε τους τρεις στρατηγούς σου, γιατί όσα σου είπε ο Αβλάβιος είναι ψέμα. Αν δεν το κάνεις, γρήγορα θα πεθάνεις. Ποιος είσαι εσύ, ρώτησε ο βασιλιάς. Είμαι ο Νικόλαος, ο επίσκοπος Μύρων της Λυκίας και τους φιλοξένησα και τους γνωρίζω καλά. Είμαι ο Νικόλαος που με είχε κλείσει στην φυλακή επειδή χαστούκησα τον ερετικό Άριο και με επισκέφτηκαν ο Χριστός και η Θεοτόκος και μου έδωσαν το Ευαγγέλιο και το αρχιερατικό ομοφόριο. Αμέσως ο Άγιος εμφανίστηκε σε όνειρο και στον έπαρχο Αυλάβιο και του είπε «Αυλάβιε ανόητε, γιατί πήρες τόσα χρήματα και αδίκησες τους τρεις άνδρες, οι οποίοι δεν έφταξαν σε τίποτα, γρήγορα να τους ελευθερώσεις, ιδάλλως θα πεθάνεις». «Ποιος είσαι εσύ» ρώτησε ο Αυλάβιος. Ο Άγιος απάντησε ότι είναι ο Νικόλαος, ο δούλος του Θεού και αρχιερέας στα μοίρα της Λυκίας. Μόλις είπε αυτά ο Άγιος, αμέσως ο Αυλάβιος ξύπνησε και σκεφτόταν τι να σήμαινε το όραμά του. Ενώ λοιπόν ο Αυλάβιος σκεφτόταν, έφθασαν οι υπηρέτε του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του λένε «Πήγαινε γρήγορα, διότι σε ζητάει ο βασιλέας». Αμέσω πήγε και παρουσιάστηκε στο Βασιλιά, και ο Βασιλιά, μόλι τον είδε, άρχισε να του διηγείται το όραμα το οποίο είδε. Ο Αβλάβιος απάντησε ότι και αυτό είδε το ίδιο όνειρο, και απορούσε πολύ. Τότε ο Βασιλιά, ο Μέγα Κωνσταντίνο, ζήτησε συγγνώμη από του τρει στρατηγού, και του διηγήθηκε την οπτασία που είδε. Οι τρεις στρατηγοί ελευθερώθηκαν και έγιναν μοναχοί και τις περιουσίες τους τις μοίρασαν στους φτωχούς και στους δυστυχισμένους. Ο βασιλιάς τους έδωσε ένα χρυσό Ευαγγέλιο, ένα χρυσό θυμιατήριο, στολισμένο με πολύτιμους λίθους και δύο μεγάλες επίχρυσες λαμπάδες, για να τις πάνε δώρο στην εκκλησία στην οποία ήταν αρχιερέας ο Άγιος Νικόλαος. Να έχουμε την ευχή του και πάντοτε να μας σκεπάζει και να μεσητεύει για όλους εμάς στο Χριστό, να μας σώζει και εμάς από τις φουρτούνες, από τους κινδύνους, τους πειρασμούς, όλες τις δυσκολίες της ζωής, να μας δίνει δύναμη και να Τον παρακαλούμε να μας οδηγεί ο Άγιος Νικόλαος, να μας οδηγεί στο λιμάνι της σωτηρίας μας, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.